Για μένα όλα, επειδή το έχουν πει τόσες φορές, αυτό μου κάνει εντύπωση που δεν το ήξερα καταρχήν. Γύρισε γνωστό. Κυρίε και κύριοι, ένα ανέκδοτο μετά από αρκετό καιρό. Από τον Ιωάννη, τον μεγάλο συγγραφέα. Τον έφερα, τον έφερα. Ένα ανέκδοτο μετά από αρκετό καιρό φτάνει, δεν χρειάζεται. Και στη Θεσσαλονίκη, ένα πολύ γνωστό 20 τελετών. Μπαμπούλα. Α πούμε και Μπαμπούλα. Γύρισε στο σπίτι του μετά από τη δουλειά με ένα κατάμαυρο μάτι. Κρεμασμένο κάτω, χάλια. Έχει φάει μια μπουνιά, ήταν σε χάλια κατάσταση. Του λέει, γυναίκα, τι έπαζε. Άσε λοιπόν, α τα λέω, ήρθαν από τη CIA τώρα να βοηθήσουν την ελληνική αστυνομία να πιάσουν Παλιοκώστα. Και βγήκαν χθες το βράδυ, λέει, αυτοί οι πράκτορες οι Αμερικάνοι. Ποιος ξέρει, ήπιανε κάνα, πήγαν στα μπουζούκια τους, κεράσαν τους κάνα και κατέληξε ένας τύπος, λέει, ένας ψηλός σε ένα δωμάτιο, είχε πάρει και τα χάπια του, την πήρε, λέει, ένα γκομενάκι. Και πάνω στην τάξη πέθανε. Ναι, αλλά το μάτι θα σου πω, ρε παιδάκι μου. Και με φωνάξανε, λέει, με διακριτικό ταξίδι, γιατί εγώ με λέει και καλλιτέχνης. Να πάω, να μην το πάρουν και χαμπάρι στο νοσοκομείο, το ξενοδοχείο, να το βάλω και σαν κουτί, να το βγάλω έξω. Προκειμένου να μην γίνει τώρα σε έρθουν και κάμες. Το μάτι του, θα σου εξηγήσω, βρε παιδάκι μου, για το μάτι. Περίμενε, λέει, με την κουμπρέσα αυτός. Μπαίνω μέσα που λες στο μάτι. Μαύρος αυτός, 2-20, είχε πεθάνει πάνω στην πράξη, λέω, και ήταν, λέει, με το άλμπουρο επάνω. Τρόμαξα. Δεν είχα και τα όργανα. Το πλησιάζω το πράγμα, το πιάνω χαμηλά από τη βάση, το πιάνω και από ψηλά. Σηκώνω το γόνατο σαν τσάκμο, λέει, το κάνω μια έτσι για να το σπάσω στη μέση για να το διπλώσω. Λέει, το μάτι! Λάθος δωμάτιο, ρε, εσύ γυναίκα! Λάθος δωμάτιο! Μου έκανε εντύπωση γιατί δεν το ήξερα.